Τις νέες αποκαλύψεις, ποιος και γιατί δολοφόνησε τον 29χρονο φοιτητή. Εδώ στην εκπομπή μας βγάλαμε το θέμα, πρώτοι ήμασταν τότε που βγάλαμε για αυτό το περίεργο θέμα, την εξαφάνιση. Την Παρασκευή θυμόσαστε που ξανασχοληθήκαμε και λέγαμε ότι είναι περίεργα τα ευρήματα, είναι πολύ περίεργα τα πράγματα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δυστυχώς ευχόμασταν όλοι τότε, μακάρι υπήρχαν θετικά μηνύματα. Δυστυχώς τα μηνύματα, όπως όλοι γνωρίζετε πλέον, ήταν δυσάρεστα. Βρέθηκε δολοφονημένος ο νεαρός. Δεν βρέθηκε νεκρός, βρέθηκε δολοφονημένος. Θα μάθουμε σε λίγο τι ακριβώς είχε γίνει και ποια είναι τα σενάρια για μια τεράστια κληρονομιά που εξετάζει η αστυνομία. Υπάρχουν πληροφορίες ότι το παιδί είχε κληρονομήσει από κάπου, θα μάθετε από πού, πολλά πολλά χρήματα. Και ότι αυτή η κληρονομιά είχε δημιουργήσει σοβαρά επεισόδια. Θα μάθουμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την υπόθεση του φοιτητή. Υπάρχει λοιπόν η καταγγελία της μάνας. Υπάρχει υλικό το οποίο πραγματικά έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ερωτηματικά. Όσο περνάει η ώρα, βγαίνουν και νέα στοιχεία. Κάποιοι θέλαν αυτό το παιδί να φύγει τη ζωή. Από ό,τι φαίνεται, το παιδί είχε απαχθεί. Δεν δολοφονήθηκε τη μέρα της εξαφάνισης. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον συνάδελφο, τον Μάμα Χαραμαντά, από το Αίγιο TV, που θα μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για το τι γίνεται στο νησί. Πάμε όμως να δούμε λίγο τι είχε γίνει την Παρασκευή, γιατί το πτώμα του παιδιού βρέθηκε το Σάββατο. Πάμε να δούμε λίγες ώρες νωρίτερα τι είχε συμβεί στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, που εκεί ήταν η μάνα του παιδιού. Πάμε να ακούσουμε. Μας λένε τώρα από το Silver Alert ότι ζήτησαν να γίνει DNA στα παπούτσια και στις κάλτσες για να βεβαιωθούν ότι είναι ανοίξει το παιδί. Πώς είμαστε σίγουροι ότι είναι του Νίκου και δεν είναι κάποιο άλλο περιπατητή που ίσως τα άφησε εκεί? Είμαστε σίγουροι ότι είναι του Νίκου. Τα αναγνώρισα και εγώ και ο πατέρας του, αλλά και, και τα αδέρφια του. Πάμε να το ξαναδούμε λίγο, να καταλάβουμε λίγο, γιατί ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Πάμε να το ξαναδούμε λίγο το σημείο αυτό. Πάμε να ξαναδούμε το σημείο αυτό. Silver Alert ότι ζήτησαν να γίνει DNA στα παπούτσια και στις κάλτσες για να βεβαιωθούν ότι είναι ανοίξει το παιδί. Πώς είμαστε σίγουροι ότι είναι του Νίκου και δεν είναι κάποιο άλλο περιπατητή που ίσως τα άφησε εκεί? Είμαστε σίγουροι ότι είναι του Νίκου. Τα αναγνώρισα και εγώ και ο πατέρας του, αλλά και, και τα αδέρφια του. Μάλιστα. Αναγνωρίστηκαν εκεί. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Μάμα Χαραμαντά, το Aegyo TV. Μάμα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για πες μας λίγο, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά νέα στοιχεία. Βγαίνουν συνέχεια στην επιφάνεια νέες πληροφορίες, όπου πραγματικά έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Για πες μας λίγο, τι τελευταίο γνωρίζουμε και λοιπόν, ποιες... ακούστε να σας πω τώρα, έτσι, επειδή πριν από περίπου μία μισή ώρα, ναι, ο αποκλεισμός της περιοχής από την ελληνική αστυνομία σταμάτησε, δηλαδή σταμάτησαν οι έρευνες, η έλεγχη στο χώρο που βρέθηκε η σωρός του άτυχου φοιτητή. Ναι. Να σας πω το εξής, ότι σήμερα στις 3.30 ώρα η σωρός φεύγει με ταχύπλο σκάφος και πηγαίνει στην Ρόδο, όπου θα διενεργηθεί η νεκροψία. Ναι. Έτσι λοιπόν, τα όποια αίτια αυτής της μυστηριώδους, αν είναι δολοφονίας, αν είναι ατύχημα, αν είναι οτιδήποτε άλλο, θα το πει ποιος? Ο πλέον αρμόδιος, που είναι ο ιατροδικαστής. Ακούγονται στην Κάλυμνο πάρα πολλά σενάρια. Ο ένας είπε αυτό, ο άλλος είπε το άλλο κλπ. Η αστυνομία κρατά το στόμα της ερμηνευτικά κλειστά. Δεν λένε οι παράγοντες της αστυνομίας κανένα μα κανένα νέο στοιχείο, παρά μόνο αυτά θα τα δείτε στα διάφορα, ξέρω, ηλεκτρονικά site. Η μόνη εικόνα που υπάρχει αυτή στην Κάλυμνο είναι η αναμονή. Είναι το περίεργο ότι σε αυτό το χώρο πώς βρέθηκε η σωρός του άτυχου φοιτητή, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στον οικισμό της χώρας και από εκεί πέρασε πάρα πολλοί κόσμος τις προηγούμενες ημέρες. Ναι. Αυτά μπορώ να σας πω εγώ από την Κάλυμνο. Μα το νησί τι λέει, τι λένε οι κάτοικοι του νησιού? Το νησί είναι σοκαρισμένο, το νησί είναι στεναχωρεμένο, γιατί η Κάλυμνος εμπλέκεται το όνομά της αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Και εμείς περιμένουμε και ως μέσα ενημέρωση, αλλά και ως πολίτες, την έκθεση του ιατροδικαστή,
που φαντάζομαι ότι θα φωτίσει την υπόθεση. Αυτό που θα φωτίσει ο τροδικαστής είναι ότι το παιδί δολοφονήθηκε και βρέθηκε νεκρό. Αυτό δεν αλλάζει. Και μάλιστα κάτι... πρέπει να σας πω ότι επειδή μίλησα σήμερα με μία έτσι γειτόνισσα που ήταν η πρώτη, η δεύτερη μετά τον μικρό, το 15χρονο που πρώτος είδε το πτώμα και μετά φώναξε και πήγε πάνω, η ίδια μου λέει ότι υπάρχουν μόλοπες πάρα πολύ στο σώμα του. Επίσης εντύπωση προκαλεί ότι δεν φορούσε κάποιο μπουφάν παρά μόνο ήταν με ένα t-shirt. Είναι πολλά περίεργα πράγματα υπάρχουν για αυτή την υπόθεση. Υπάρχει πληροφορία και λένε ότι το νέο στοιχείο του φοιτητή είναι ότι φορούσε διαφορετικά ρούχα από αυτά από τη μέρα που εξαφανίστηκε. Να σας πω μόνο ότι τα ρούχα με τα οποία βρέθηκε η σωρός του φοιτητή, όλα αυτά έχουν κρατηθεί από τους άνδρες που κάνουν την έρευνα για το DNA κλπ. Και απλώς η σωρός θα φύγει, όπως σας είπα σήμερα, 3,5 ώρα και θα δούμε τελικά την έκθεση του ιατροδικαστή. Ακούγονται διάφορα, και δεν ξέρω αν γνωρίζεις και εσύ, ότι είχε κληρονομήσει μια πολύ μεγάλη περιουσία από τον παππού του. Λοιπόν, δεν ξέρω από αυτά. Αυτά, σας είπα, είναι σενάρια τα οποία ακούγονται. Φαντάζομαι ότι η ελληνική αστυνομία όλα αυτά θα τα αξιολογήσει, γιατί και συγγενικά πρόσωπα έχουν κληθεί στην αστυνομία και γείτονες που ήταν εκεί που είδαν το παιδί και τελευταία φορά πήγανε. Αυτό μπορώ να σας πω κι εγώ. Αλλιώς, σας είπα, αν πάτε σε κάθε γωνία του νησιού, θα ακούγεται και ένα σενάριο, το οποίο είναι περισσότερο μυθοπλασία. Μάλιστα. Μία ερώτηση μου επιτρέπετε να κάνω. Βέβαια, σε ακούμε. Κύριε Χαραμαντά, καλησπέρα σας. Στο σημείο που βρέθηκε ο νεκρός φοιτητής, ο άτυχος μάλλον νεκρός φοιτητής, ναι. Είχε ερευνηθεί πιο πριν? Γιατί φημολογείται ότι βρέθηκε το πτώμα του, ενώ εκεί πέρα έχει ερευνηθεί και πιο πριν δεν είχε βρεθεί κάποιο έβριμα. Βεβαίως, είχε ερευνηθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί ξέρετε, ο χώρος που βρέθηκε δεν είναι κάτι απόκριμνο, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Είναι ένας δρόμος μεγάλος, χωμάτινος, και 3 μέτρα δεξιά, όπως ανεβαίνουμε για να πάμε, ας πούμε, στον προφήτη Ηλία, εκεί ήταν το πτώμα. Μάλιστα, αυτό το κατέγραψα σήμερα στην κάμερά μου από μια γειτόνισσα, αυτή που πήγε και είδε το παιδί πρώτο, ότι ενώ την ίδια ημέρα το πρωί πήγε για να ταΐσει εκεί τα ζωντανά που έχει, δεν αντιλήφθηκε τίποτα. Καταλάβατε, υπάρχουν δηλαδή πολλά περίεργα πράγματα. Μάλιστα. Μάμα Χαραμαντά, το ρεπορτάζ του Αιγαίο TV. Ποιο είναι αυτό το οποίο έτσι σου έχει κάνει μεγαλύτερη αίσθηση από τις πληροφορίες τις οποίες έχεις εσύ από την έρευνα που έχεις κάνει, την επιτόπια έρευνα και στην περιοχή? Αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη έρευνα και είναι, νομίζω είναι μια λογική απορία όλων, είναι πώς είναι δυνατόν σε έναν χώρο που πέρασαν οι αστυνομικοί, πέρασε ο στρατός, πέρασαν οι πολίτες, πέρασαν οι πυροσβέστες, πέρασε και η ΕΜΑΤ κυρίως με τον ανιχνευτικό σκύλο, να μην έχουν αντιληφθεί τίποτα, και ξαφνικά σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο να βρίσκεται η σωρός του άτυπου φοιτητή. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, μάμα Χαραμαντά, και το Αιγαίο TV. Δεν είχε βρεθεί, δεν είχε δολοφονηθεί ακόμα. Όχι, δηλαδή δεν είχε μεταφερθεί εκεί το πτώμα. Ήταν κάπου αλλού. Τον μεταφέρανε σύμφωνα με τις πληροφορίες. Σε λίγο θα μάθουμε. Σχέδιο, Φίλιππε, αυτό υποδηλώνει σχέδιο προγραμματισμένο. Βεβαίως. Με λεπτομέρεια. Βεβαίως. Αυτό. Και εδώ λοιπόν λένε άνθρωποι που γνωρίζουν πολλά ότι υπάρχει και θα πρέπει να ελέγξει η αστυνομία το τι ακριβώς συνέβη για μια τεράστια κληρονομιά. Πάμε να δούμε τι λέει η μητέρα. Ακούσουμε τη μητέρα. Εγώ ότι υπάρχει συγκάλυψη εδώ πέρα από την πλευρά των αρχών. Και δεν ξέρω γιατί παίζεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάντως ότι υπάρχουν υποψίες και υπάρχουν περίεργα πράγματα που δεν κολλάνε, υπάρχουν. Φόραγε, λέει, το ένα παπούτσι, το ένα από τα δύο. Πώς βρέθηκαν με παπούτσι ακριβώς το ίδιο σχέδιο και το ίδιο νούμερο από την άλλη πλευρά του βουνού? Είπε μια διασώστης ότι αυτά τα παπούτσια είναι καινούργια. Φυσικά τα παπούτσια αυτά που βρέθηκαν μπορεί να αγοράστηκαν εκ των υστέρων. Κάποιος τα αγόρασε. Ακριβώς το ίδιο νούμερο και το ίδιο σχέδιο. Και μας λένε τώρα από το Silver Alert ότι ζήτησαν να γίνει DNA στα παπούτσια και στις κάλτσες για να βεβαιωθούν ότι είναι ανήκει στο παιδί. Πώς είμαστε σίγουροι ότι είναι του Νίκου και δεν είναι κάποιο άλλο περιπατητή που ίσως τα άφησε εκεί? Είμαστε σίγουροι ότι είναι του Νίκου. Τα αναγνώρισα και εγώ και ο πατέρας του, αλλά και τα αδέρφια του. Το παιδί έφυγε από εδώ χαρούμενο. Το είδαν και εδώ οι γείτονες, μίλησε με γείτονες. Και πήγε εκεί μια βόλτα. Τώρα τι έγινε εκεί πάνω, τι πέφτηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Μου είπε: μαμά, θα πάω βόλτα. Το παιδί και σε γειτόνισσα. Κυριακή. Είχε έρθει από Τρίτη βράδυ. Αυτά λοιπόν είπε η μητέρα. Ότι το ζευγάρι με τα παπούτσια που βρέθηκε ήταν φοράει. Είναι ψύχρεμη την βλέπω. Δεν ξέρω γιατί. Τα παπούτσια που φόραγε ήταν ακριβώς το ίδιο νούμερο και με παπούτσια που βρέθηκαν.
και ακριβώς τα ίδια. Περίεργα τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο ιατροδικαστής. Φέρει πάρα πολλά τραύματα σε όλο του το σώμα. Υπάρχουν, ναι. Αλλά η φύση ακριβής των οποίων και ο τρόπος πρόκλησής τους ακόμα διερευνάται. Πότε τοποθετεί το θάνατός του? Μέσα στη βδομάδα. Μετά την εξαφάνισή του σίγουρα δεν ξέρουμε πόσο. Επειδή έχουν περάσει πολλές μέρες και οι επιδράσεις από διάφορα στοιχεία της φύσης είναι παρούσες, πρέπει να μελετηθεί η εσωτερική πρόοδος των φαινομένων. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Κύριε Λαντούρη, είμαστε στον αέρα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Λίγο σεβασμός. Πάμε λοιπόν εδώ. Ξαναλέμε λοιπόν εδώ πέρα τα οποία στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται, περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση και ξαναλένε άνθρωποι που γνωρίζουν πολλά στην περιοχή ότι θα πρέπει να διερευνήσει η αστυνομία τα όσα πληροφορούνται και κάτοικοι εκεί για μια τεράστια κληρονομιά που είχε το παιδί από τον παππού του. Άνευ κινήτρου, Φίλιππε, σοβαρού κινήτρου δεν γίνεται δολοφονία. Υπάρχει ψυχοπάθεια, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς λόγο σοβαρό να σκοτώσεις κάποιον. Μάλιστα. Είσαι ψυχοπαθής και σκοτώνεις ή κάτι υπάρχει. Και έρχομαι σε αυτό που λες. Πιθανό να είναι και αυτό που λες. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα πάμε στην υπόθεση.